Αντπόκαλυψη είναι ένας όρος που εφήβραν οι δημιουργοί βίντεο για να εξηγήσουν το φαινόμενο κατά το οποίο το 2017 πολλές μεγάλες εταιρείες αφαίρεσαν τις διαφημίσεις τους από το YouTube. Ο λόγος που το έκαναν αυτό ήταν γιατί το υλικό που έβγαζαν αυτοί οι δημιουργοί βίντεο ήταν πολύ edgy. Είχε τον H3, H3 και τον iDubbbz να λένε τη λέξη από Νί και από F για πλάκα. You motherfucking motherfucking nigger fag. Αλλά ίσως το τελευταίο καρφί στο φέρετρο να το έβαλε ο PewDiePie, ο μεγαλύτερος YouTuber τότε. Ο οποίος σε ένα βίντεο που ήθελε να δει πόσο μακριά θα πήγαινε κάποιος για 5 ευρώ στο Fiverr, μια εταιρεία που αφήνει σε άτομα όπως εμένα και εσένα να κάνουμε δουλειές για άλλους με αντάλλαγμα τα χρήματα, έδωσε σε κάτι τύπου στην Αφρική να κρατήσουν μια ταμπέλα που λέει Death to All Jews. Εκεί έφαγε ένα mini cancel ο PewDiePie. Η Disney που σχεδίαζαν ένα project μαζί τον έκοψε και η δεύτερη σεζόν του Scare PewDiePie ακυρώθηκε. Δεν βοήθησαν τα άρθρα που έβγαιναν γι' αυτό, όπως το Wall Street Journal που τον καταδίκασε γι' αυτό που έκανε. Αν και αυτός που έγραψε το άρθρο έκανε τα ίδια αστεία στο Twitter. Αργότερα είχαμε το συμβάν στη γέφυρα, κάτι για το οποίο μιλάω παραπάνω στο βίντεο στο πρώτο κανάλι. Ο PewDiePie έφαγε τρελό hate και γι' αυτό. Πολλοί έλεγαν πως είναι ναζιστής, για την ακρίβεια ακόμα το λένε. Έτσι δεν είναι βος. He was wearing a jacket with the iron fucking cross on its collar. It is possible for an adult and a child to have a sexual relationship and for it to have positive outcomes on the child as well. Και Gen V, spin-off της σειράς The Boys. Well, I'm kind of like PewDiePie without the Nazi stuff. Ως αποτέλεσμα, το YouTube πήγε πίσω και άλλαξε ένα σωρό βίντεο από monetized σε demonetized. Φυσικά όχι με άνθρωπο, αλλά με AI. Μερικοί δημιουργοί έχασαν το 80% των μηνιαίων αποδοχών τους από αυτό. Ήταν πανδαιμόνιο. Η κατάσταση δεν καλυτέρευσε όταν η Pepsi έβγαλε μια διαφήμιση με την Kendall Jenner να πηγαίνει να δίνει Pepsi σε αστυνομικούς και σε διαδηλωτές. Κάτι που τους ενώνει και τους κάνει φίλους. Ο κόσμος θεώρησε ότι η διαφήμιση ήταν αστεία κακή. Οπότε η Pepsi είπε Screw you guys, I'm going home. Και αφαίρεσε τις διαφημίσεις από το site. Άλλες εταιρείες όπως το McDonald's ακολούθησαν. Και πρέπει να καταλάβετε, τώρα μιλάμε για λεφτά, όχι αστεία. Το YouTube φέρνει ένα μεγάλο ποσοστό του εισοδήματος της Google. Στη συνέχεια η κατάσταση ηρέμησε και μέχρι το τέλος του έτους πολλοί από αυτούς επέστρεψαν. Κυρίως γιατί τα άτομα που έκαναν τα βίντεο άλλαξαν το στυλ τους σε κάτι πιο family friendly. Το Edge ήταν νεκρό. Πολλοί από αυτούς οδηγήθηκαν σε site όπως το Patreon που είδε μια τεράστια άνοδο τότε. Αλλά βλέπετε η ιστορία μας δεν τελειώνει εκεί, γιατί στη συνέχεια έγινε κάτι που δεν μπορούσε να προβλέψει το YouTube.